και τα έχετε όλα έτοιμα για να σερβίρετε το γλυκό στην κυριολεξία σε 1,5 λεπτό. Δεν παίρνει παραπάνω, εντάξει. Βάζουμε και λίγο παγωτό σοκολάτα. Δεν θέλει πάρα πολύ. Μια μπαλίτσα μικρή θέλει τόση. Εξάλλου είπαμε, οι μερίδες σήμερα πρέπει να είναι μικρές, ώστε όταν φάτε και το γλυκό να μην έχετε σκάσει. Αν φάτε ένα τεράστιο μπολ σούπα, μια γεμάτη σαλάτα, από μισό κιλό φιλέτο ο καθένα, όπως τα έκανα εγώ. Μετά φάτε και το παγωτό, μετά θα φάτε και για ύπνο. Κατρακυλώντας για ύπνο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Γελάσε. Πάμε για τη σάλτσα. Ναι. Έχω λιώσει κουβερτούρα ή σούπα. Okay, γιατί θα τα φτιάξουμε όλα να τα φάμε μετά. Έχω λιώσει σοκολάτα εδώ πέρα, κουβερτούρα. Το φαΐ σου ήταν πεντανόστιμο. Μου ρίχνεις λίγο βαπορέ μέσα, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Στο φιτζανάκι έχω βαπορέ. Ρίχνω μέσα λίγο, πάρα πολύ λίγο φλόρα. Παιδιά, ένα καριδάκι, έτσι, όσο είναι ένα φουντούκι. Ούτε καρύδι, τόσο λίγο, μπράβο. Ρίχνουμε μέσα λίγο φλόρα, βάζουμε μέσα και γάλα βαπορέ και φτιάχνουμε μια σάλτσα. Τώρα τι έχετε κάνει εσείς? Από το απόγευμα έχετε λιώσει τη σοκολάτα και την κρατάτε στο πλάι της κουζίνας εδώ. Βλέπετε, εδώ στην άκρη, σκεπασμένη με λίγη μεμβράνη, για να μην σκληρύνει πάλι η σοκολάτα. Οπότε μόλις έρθει. Εσύ τι μου κάνει εντύπωση, ότι μου έχει βάλει παγωμένες τις φράουλες. Γιατί δεν μου τις φάω να είναι μαλακές. Όχι, παγωμένες θα πεινάνε. Για να γίνει σάλτσα ωραία από πάνω ζεστή και θα κάνει ωραίο κοντράστ. Εντάξει, ρε παιδί μου, βάλτε και ο μέσα, δεν έγινε τίποτα. Αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει να τις βάζω παγωμένες. Μπισκότο τριμμένο στο ποτήρι, παγωτό σοκολάτα. Θα ξετρελαθεί. Άμα σου λέγω τώρα. Είναι αυτή που σου αρέσει. Απλώς δεν έβαλα μέσα το τζίντζερ που σου αρέσει. Η γνωστή καροτόσουπα που σας έκανα εδώ πέρα το χειμώνα 100 φορές. Αχ, εσύ νιώθω μέσα πορτοκάλι. Έβαλα. Μισέ μου που το έβαλε. Μανταρίνι έβαλα. Ναι, πού το έβαλε? Στο γιαούρτι. Α, στο γιαούρτι. Αλλά εγώ σε αυτή τη σούπα έχω βάλει μέσα και μια φλουδίτσα μανταρίνι. Φλουδίτσα πάρα μόνο. Πολύ ωραία. Και δεν είπα τίποτα γιατί μου σίγουρο θα δοκιμάσει και θα μου το πει. Ωραία, δεν είναι. Δεν είσαι βάλσαμο. Σήμερα ο καιρό είναι να φας αυτή τη σούπα και να πες για ύπνο. Αλήθεια. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Δυστυχώς. Θεωρητικά πάντα στο τζάκι, δίπλα στο βουνό. Είναι στούρκιμα αυτή εδώ η σούπα, ε. Άμα σου λέω τώρα. Ποια θα έβαλες? Όχι. Αλλά δεν είχα δοκιμάσει. Όχι. Πάντα εμπιστεύω με το χέρι σου. Απλά δεν είχα δοκιμάσει. Δεν μπορούσα να ξέρω τι θα νιώσω. Σούπερ. Λοιπόν, τελειώνουμε τα γλυκά. Δείτε, μπισκότο, σοκολάτα στριμμένο, παγωμένες φράουλες. Αυτό είναι φανταστικό. Ή απάγωτες, όπως τις θέλετε εσείς. Παγωτό σοκολάτας και από πάνω βάζουμε. Λίγη σος σοκολάτας. Την έχετε έτοιμη τη σος, παιδιά, έτσι. Και φτιάχνουμε. Σος, κάτσε, τώρα άλλο πράγμα κάναμε πριν. Το χάσες. Πού το πήγα? Λοιπόν, λιωμένη κουβερτούρα. Λίγο βαπορέ μέσα. Ναι. Τόσο λίγο. Ναι. Και λίγο φλόρα μέσα. Ένα φουντουκάκι, ένα μικρό. Ανακατεύεις απαλά. Sorry. Και αυτή τη σάλτσα την έχεις έτοιμη, σκεπασμένη με μεμβράνη στην άκρη. Άρα μέσα σε 1,5 λεπτό βάζεις το μπισκότο και τις φράουλες και το παγωτό μέσα στο ποτήρι. Ρίχνεις από πάνω και τη σος. Και πάνω στο λίζα, άμα θες με καμιά καρδούλα. Είσαι τρελομάγειρας όμως. Μου πρέπει μέσα σε 15-20 λεπτά να φτιάξω ολόκληρο μενού. Τι θες να κάνω? Εδώ. Τηλεόραση είμαστε. Στο σπίτι μου θα το έκανα αυτό σε μια ωρίτσα. Χαλαρός με το κρασάκι μου, με τα τηλεφωνήματά μου, με το ίντερνετ, με στην κουζίνα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έχεις κάνει τη φράουλα παγωμένη. Ρε παιδί μου, κοίταξε. Λένε. Τι γελάς ρε και πώς. Να σας πω, έχουμε διαφημίσεις μας. Όχι, δεν έχω. Δεν θα το αντέξω αυτό. Λοιπόν, κοίταξε. Λένε πως ένα σωστό πιάτο στην υψηλή μαγειρική, γενικότερα και στη λαϊκή μαγειρική, πρέπει να έχει ισορροπίες. Πικρό, γλυκό. Αλμυρό, γλυκό. Τραγανό, μαλακό. Κρύο, ζεστό. Εντάξει. Ωραία. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε κάνει, κρύα, φράουλα, κρύα φράουλα. Και ζεστή σοκολάτα και τραγανό μπισκότο και μαλακό παγωτό που λιώνει. Γενικώς έχεις πολλά να σκεφτείς όταν το τρως, καταλαβαίνεις. Μπορείς να βάλεις φράουλες κρύες στο ψυγείο, αλλά για ένα κλικ παραπάνω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, σοκολάτα δεν υπάρχει. Θέλω να δω η μπισκότο σοκολάτα. Καταλαβαίνεις, το εννοώ. Ωραία φράουλα. Δεν κατάλαβα, αλλά αφού το λες έτσι θα είναι. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Φέτος οι φράουλες ξεκινήσαν πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, δεν είναι εποχή τους. Είναι πάμφινες και είναι πεντανόστιμες. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή δεν είχε βαρύ χειμώνα. Μάλλον, ναι. Πολύ ωραία η φράουλα. Ναι, άμα σου λέω τώρα. Ναι, αλλά παγωμένη. Αμέ. Εγώ θα την έβαζα ομή. Οκ. Εντάξει, λοιπόν. Το βράδυ, αν μαγειρέψεις, πάτε την ομή. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Ωραία τα λέμε εμείς εδώ. Λέει, προχωρήσουμε και λίγο. Λοιπόν, αριστούργημα, μπράβο. Ένα μενού ερωτικό σήμερα. Μπράβο. Από τον Βασίλη μας με πολύ πολύ αγάπη. 5 καλάθια, από 2 γίναν 5 με προϊόντα Unilever. Στέλνετε mail στο eleni2@alphatv.gr και κερδίζετε σήμερα και 5 βιβλία στην κουζίνα του Βασίλη. Το βιβλίο μου το δεύτερο που κυκλοφορεί μαζί με τον τηλεθεατή στο eleni3@alphatv.gr. Στέλνετε mail και κερδίζετε και πάσα για φίλερ μαγειρική. Και πάσα για φίλερ. Το διάβασα. Δεν έχω λόγια.
Γεια, συγχαρητήρια. Παίρνω το ωραίο μου μπουκαλάκι νερό και πάω από την άλλη πλευρά. Αλλαγή σήμερα στο πρόγραμμα λόγω της ημέρας. Και να ξαναπώ ότι ό,τι βλέπω.